Έτσι. Καλησπέρα σας. Είμαστε μέσα. Το Fantastic Larty άλλη μια φορά, παρεούλα. Και ξέρω ότι σήμερα έχετε έτσι μια ανυπομονησία, γιατί πολλές κυρίες με ρωτήσατε για το σημερινό λοιπόν live. Τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Λοιπόν, γεια σας κόριτσια μου, σας βλέπω που μπαίνετε, χαίρομαι που είμαστε πάλι παρέα. Ήρθε λοιπόν η Τρίτη και ήρθαμε εδώ να μαζευτούμε, μάλλον να κάνουμε αυτό που έχετε τόσο πολύ απορία και με παίρνετε και με ξαναπαίρνετε και με ξαναπαίρνετε. Λοιπόν, γεια σας κόριτσια μου, σας βλέπω όλες που μπαίνετε. Χαίρομαι που είμαστε καλά και ξαναβρισκόμαστε παρεούλα. Ακούγεστε. Λοιπόν, εδώ είναι και τα κορίτσια μας και μασουλάνε. Α, το είπα. Λοιπόν, και όχι μόνο απλώς μασουλάνε, τώρα μασουλάνε και οι δύο σήμερα. Πρώτα είχαμε μόνο τη μία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, γεια σου Κέτη. Νομίζω σε πήρε το μάτι μου στα λοιπάσματα, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κορίτσια, μαζευτήκαμε λοιπόν, ξέρετε ότι ένα μέλος από το Fantasy The Art έχει αδυναμία στις εικόνες. Σωστή, σωστή. Λοιπόν, και πραγματικά πάντα ψάχνουμε, πάντα θέλω να βγάζουμε έτσι κάτι πιο λίγο διαφορετικό. Προσπαθώ όσο μπορώ να είναι εντυπωσιακά και τα live μας. Δεν θέλω να... ναι, μεν η νοοτροπία μου είναι να μην μπαίνουν πάρα πολλά υλικά, όμως και απ' την άλλη θέλω να κάνουμε και κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Λοιπόν, καράβι πάλι. Ώστε. Καράβι πάλι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι, μπορεί να είναι η Παναγία μας θαλασσινή, αλλά. Λοιπόν, μόνο στα χρώματα, τίποτα άλλο. Εγώ έχω ξεκινήσει από τον Ιούνιο, έχω ανοίξει 5 μπουκαλάκια χρώματα, αυτά θα τα πηγαίνετε σε ρί μέχρι το Σεπτέμβρη. Τέλεια. Δεν θα πάρετε άλλα. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι βρήκα μία εικόνα που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μου φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερη και αυτό ήταν και η αιτία και δεν ξέρω για ποιο λόγο, με το που την είδα είπα ότι αυτή η αυτή η συγκεκριμένη εικόνα πρέπει να γίνει με pouring, γιατί αυτό όλο που βλέπετε γύρω είναι η τεχνική του pouring που πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα έργο, μάλλον είναι μια τεχνική λίγο αδικημένη. Πολύ αδικημένη. Φοβάστε, τι φοβάστε, δεν θέλετε να λερώσετε. Τι. Θα λερωθούμε εμείς για εσάς. Για εσάς. Θα λερωθούμε εμείς. Ναι, εμείς όταν λες. Όλοι μαζί, γιατί και θα μας πάρει και εμάς το μπάλα, δεν πάει περίπτωση. Στο πιστολάκι. Πού είναι αυτό. Ωραία. Η υπάλληλος σε θαλασσινή. Ακριβώς. Από εδώ μετά. Ωραία λοιπόν. Οπότε θα το δουλέψουμε πάνω σε ένα καμβά. Νομίζω ότι τα περισσότερα έργα που γίνονται με το pouring είναι πάνω σε καμβά και νομίζω ότι ίσως είναι και μια επιφάνεια που μου αφήνει αυτό το περιθώριο να μπορέσω να δουλέψω επάνω. Σαφώς, και θέλω, και το λέω αυτό και θα το λέω πάντα, ότι όλα και παντού και όπως σε διάφορα πράγματα που μας συμβαίνουν στη ζωή μας, έτσι και το decoupage είναι, έχει μόδες που έρχονται και φεύγουν. Λοιπόν, και στο χώρο μας λοιπόν, πιστέψτε με, ψαχνόμαστε για το λόγο το ότι πάντα προσπαθούμε να βγάλουμε και κάτι καινούριο για να μπορούμε να σας τραβήξουμε το ενδιαφέρον, με την έννοια του ότι να συνεχίσετε να ασχολείστε με το χόμπι αυτό. Και κοντά σε εσάς και εμείς σαφώς, έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά, όπως πολλές τεχνικές, έτσι και το pouring όταν βγήκε, σαφώς έκανε θράψη. Και τι ωραίο, και τι εντυπωσιακό, και τι πρωτότυπο, και τα λοιπά. Το σοσπέσο, πόσο υπέροχο, πόσο όμορφο,
ή που το λατρέψαμε ή που το δεν μας άρεσε γιατί το θεωρούσαμε κάτι πλαστικό, όταν όμως δεν το έχεις δουλέψει με τον σωστό τρόπο. Εφελινάτσας, πώς το λένε, πέτρας, ξέρω εγώ ούτε που, και πώς θα θυμάμαι το εφέ του καθρέφτη, δηλαδή συνέχεια βγάζαμε λοιπόν και κάτι. Πολλά από αυτά τα έχουμε φέρει, τα έχουμε γυρίσει πίσω και όλοι εμείς, και γι' αυτό πολλές φορές, δεν θα πω εκνευρίζομαι, στεναχωριέμαι θα πω, που ακούω και λένε ότι μιμείται ο ένας τον άλλον. Όχι, δεν το θεωρώ αυτό, δεν το πιστεύω αυτό και δεν το δέχομαι αυτό, γιατί τα υλικά είναι τυποποιημένα, οι τεχνικές είναι τυποποιημένες, από εκεί και πέρα είναι, πώς να το πω, είναι στάνταρ αυτά που θα δουλέψουμε. Το να κάνω ένα συγκεκριμένο έργο και το ίδιο να ξαναβγεί, π.χ. ένα αυγό, ένα ρόδι, ένα τέτοιο, ναι, αυτό ναι, μου πήρε την ιδέα. Αλλά το να κάνω μια πιατέλα που θα κάνω πάνω, ξέρω εγώ, μια τεχνική και μετά ξανακάνει κάποιος άλλος μια πιατέλα ή ξανακάνει την ίδια τεχνική και έκανα εγώ εφέ καθρέφτη γιατί έκανες εσύ, αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο πρώτο και λέω ότι κάποια πράγματα είναι στάνταρ. Έτσι λοιπόν και το πουρινγκ είναι μία μόδα που ήρθε και έφυγε. Όμως δεν κάθισε πολύ και είναι κρίμα γιατί πραγματικά βγάζεις πολύ ωραίες τεχνικές. Θα δείξουμε λοιπόν μία από αυτή. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τη βάλουμε πάνω σε μια εικόνα. Να όμως που μπήκε. Με βοηθάει βέβαια και η φωτοτυπία. Γιατί με το που την είδα, σαν εικόνα είπα, αυτή θα μου αρέσει πάρα πολύ με πουρινγκ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε έργα πολύ εντυπωσιακά. Πέρσι, ένα πριβέ που πολλές κυρίες είχατε μπει, με τη Γοργόνα που είχαμε δουλέψει την ουρά της με πυλό και μπροστά είχαμε βάλει ένα από τα κλασικά κεφαλάκια τα πολυεστερικά και την είχαμε φτιάξει με τέτοιο τρόπο πάνω σε έναν δίσκο, αν θυμάστε, που φαινόταν σαν να έβγαινε μόνο η ουρά και το κεφάλι. Θυμάστε λοιπόν ότι τη θάλασσα την είχαμε δουλέψει με πουρινγκ. Πόσο εντυπωσιακό, είχαμε κάνει και κρυσταλλοποίηση, εκεί πρωτογνωρίσατε την κρυσταλλοποίηση και θυμάστε πόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα είχαμε βγάλει. Μπορούμε λοιπόν, και το ξαναλέω και θα το λέω, ότι όλα είναι μια φαντασία και όλα είναι μια μόδα. Εντάξει, φέτος λοιπόν είναι η μόδα της πέτρας. Πέτρα, όλα πέτρινα να τα βγάζουμε. Λοιπόν, πόσο όμως, καθίστε και αναλογιστείτε, τώρα σήμερα μου έχει και στο φιλοσοφικό μου, μην με διακόπτετε, έχω ίστρο. Καθίστε λίγο και αναλογιστείτε όμως, το κλασικό ντεκουπάζ. Δεν είναι τυχαίο που το ντεκουπάζ έχει τόσες παλαιώσεις μέσα. Έτσι, το κλασικό μας το ντεκουπάζ είναι αυτό που παίρναμε το αντικείμενο, το ντεκουπάραμε, το παλαιώναμε και φαινόταν σαν ένα παλιό αντικείμενο της γιαγιάς. Αυτό σχεδόν πάμε να το χάσουμε στον ντεκουπάζ, έτσι, και είναι κρίμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν, εγώ προσωπικά θα προσπαθώ όσο μπορώ το κάθε ένα έργο να διαφέρει από το άλλο, πρώτον. Θα προσπαθώ να υπάρχουν κάποια εντός εισαγωγικών μυστικά να σας δίνουμε και να μην μπαίνουμε μόνο με ελαστικά, με ξέρω εγώ πολυεστερικά, με. Σαφώς είναι εργαλεία μας όμως και αυτά τα χρειαζόμαστε. Αλλά όλα νομίζω τα πάντα με μέτρο. Λοιπόν, είπα λοιπόν σήμερα αυτά που ήθελα να πω. Συνεχίζω λοιπόν εγώ να φέρνω και κάποια πιο παλιά στις καινούργιες. Θα μπαίνουν και καινούργια έργα, και καινούργια υλικά και πιο παλιά υλικά. Καινούργιες τεχνικές και πιο παλιές. Και πολύ ωραία παντρέματα που θα δείτε, γιατί έρχονται κάποια live που θα δείτε ότι με πόσο απλό τρόπο μπορούμε να βγάλουμε εντυπωσιακά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν με το Fantasy de l'Art και έχουμε ακόμα κάνα 2-3 ακόμα live, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει η έκφραση αυτή. Δεν έκανα εγώ, μανίλια. Όχι, την είδα την έκφραση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι το... Μάλλον, πάμε να δούμε πρώτα το έργο. Πού το κρύψατε? Α, και εγώ το έχω. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν η Παναγία μας. Θέλω λίγο να τη δείτε. Θέλω να δείτε όλη εδώ την τεχνική που έχει γίνει με το πουρινγκ.
έτσι, πόσο απλή και πόσο εντυπωσιακή όμως, πόσο ιδιαίτερη, εάν τη φτιάξουμε και την προσφέρουμε, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν την έχουμε, να τη δείτε. Και έχω πατήσει πάνω στη φωτοτυπία για τον λόγο ότι αν προσέξετε το πρόσωπο και πάνω τα ρούχα της Παναγίας, από μόνα τους μου βγάζουν αυτά τα νερά. Οπότε έρχομαι εγώ, μπαίνω στα πλάγια και το κάνω όλο μου το συνδυασμό. Θα πούμε μερικά μυστικά πάνω για το πουρινγκ, θα πούμε και μια και τι πρέπει να προσέχετε την ώρα που το δουλεύετε και νομίζω ότι τα έργα σας θα βγουν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Έχω μπει με κάποια πέτρες, να το πω έτσι, διακριτικές. Ορίστε. Διακριτικές. Δεν είναι διακριτικές αυτές οι πέτρες. Ναι, ναι, δεν μας είπες ποια Παναγία είναι. Αυτή και αυτή και αυτή, αλλά είναι πολύ διακριτικά. Αλλά έχω βάλει επάνω και ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο βερνίκι. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Βάλτε τα γυαλιά ηλίου και ξεκινάμε. Τα γυαλιά ηλίου, δεν μας είπες ποια Παναγία είναι αυτή. Η θαλασσινή. Α, τέλος. Η θαλασσινή. Πόσο πιο μπλε. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν και τη φωτοτυπία μας. Έτσι, την οποία εννοείται ότι θα την κόψω γύρω-γύρω εγώ. Δεν θα μπορώ να κόψω σαν κάδρο. Θα το δούμε πώς θα πάει. Ωραία κορίτσια, πολύ όμορφη και σαφώς υπάρχουν και άλλα θέματα παρόμοια που εκτός από εικόνα μπορούμε να μπούμε και να κάνουμε με την ίδια τεχνική. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν το ψαλίδι μου, κατεβάζω την κάμερα, γεια σας, βλέπω εδώ τις καλησπέρες σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάρω το ψαλιδάκι μου που το έχει φτιάξει, το έχει... Μαριά. Λοιπόν, κόβω. Η επιφάνεια που θα δουλέψω, κορίτσια, είναι α3, 40x30. Λοιπόν, κόβω λοιπόν και κόβω γύρω-γύρω, μου ξεχωρίζει το φωτοστέφανο. Ευτυχώς που θα γλιτώσουμε τη μητούλα. Ποια? Τη μητούλα σήμερα. Τη σώνει το φωτοστέφανο. Μα δεν τρέψει λιγάκι να κατηγορήσει τη μαμά σου. Όχι. Τα ματάκια της μαμάς μου. Λοιπόν, θα μας πω αυτό. Εδώ στο δάχτυλα. Εκεί άστο, θα γίνει. Ορίστε τώρα, κοίτα εδώ τι μου έκανες. Τι έκανα. Πάνω τα δάχτυλάκια. Έλα, τελείωνε τώρα. Πώς άφησε. Παίρνω το πολύ και πάω να μπω με διακριτικότητα. Καλά. Ωραία, το ένα το πέτυχα. Ένα άφησες να πει. Ένα. Άφησες. Όχι ρε. Κοίτα να δεις τώρα. Καλά δεν έτρωγες. Τελείωσα. Πάρε κάτι ακόμα. Ήπιες καφέ. Πίνω. Να ξέρεις ότι μου προκαλείς τρέμουλο. Άστα αυτά. Δεν φταίω. Κοίτα ρε που την έχουν στήσει εδώ να κάνω λάθος. Όχι, μας τι στήσεις. Όλοι είσαι έτοιμοι. Έτοιμοι, με τρία δαχτυλάκια. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν, πάμε κάμερα κλικ πάνω. Έχω κόψει λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο την Παναγία μας. Ωραία. Θα κόψω και το κάτω. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε το λίγο πιο πίσω. Μαριάθη. Μπορείς αν θες. Λοιπόν, δεν θέλω. Γιατί. Λοιπόν, κορίτσια, θέλω μια χάρη. Ελπίζω να εννοείς το chat, κορίτσια. Όχι, εσένα. Α, για πες. Θέλω να την βρέξετε λίγο. Απλά. Α, άστα την κάνω εγώ, μωρέ. Γρινιά.
Μα δεν την προλαβαίνω. Ναι, σε είδα, είδα αυτή την έκφραση του. Ναι, αφήστε με να μην μιλήσω. Αφού με είδες τώρα ότι πολύ σε έφαγα, να με σηκώνει. Δεν έχει κατέβει ακόμα. Ωραία, θετίασε μου, σε παρακαλώ, από εκεί το σπρέι που είναι για να ψεκάσω λιγάκι. Το νεύτη πιάστης. Τι να πω, τι να πω. Τι να πω. Ωραία, κατάλαβα. Με νεράκι μέσα, ναι. Έχει νεράκι. Ωραία. Φύγαμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε. Α, δεν γίνεται αυτό. Παρακαλώ μισή ώρα την επόμενη φορά που το γνωρίζω πέρα τι να πάτε. Λοιπόν, έχω ψεκάσει παντού. Και εμάς μαζί. Και έχω ταμπονάρει λοιπόν. 62 νέα σχόλια βλέπω εγώ μόνο μου γράφει και τίποτα άλλο εντωμεταξύ έτσι. Και μία καρδούλα ροζ. Ροζ. Είναι μία κυρία με ένα καρτούν με κόκκινα με ροζ μαλλιά. Λοιπόν, έχω λοιπόν περάσει την εικόνα μου με νεράκι και θα πάρω λοιπόν, είπα Canva α 3, 40 επί 30, ωραία, και θα πάρω και την κόλλα μου. Άνοιξε τα μάξι μάγκα. Ελεύεκι. Ελεύεκι. Ελεύε, τελείωνε τώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε τώρα την Εύη να ανοίξει. Ας το έχω άλλη. Πες το. Ούτε αυτό είναι. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Κόλλα λοιπόν δεν πας. Μάλλον θα το πάω αλλιώς για να μην παιδευόμαστε. Έτσι, να είμαστε και σίγουροι. Θα κουμπίσω την εικόνα για να μην τα κάνω όλα. Θέλω, με ενδιαφέρει να ξεκινάει από κάτω. Πιάνει ακριβώς μέχρι πάνω το φωτοστέφανο. Λοιπόν, και θα ανασηκώσω λοιπόν τη μισή. Μπράβο, μπράβο, βοήθειά σου. Ποιος. Ευχαριστούμε. Τι λέει. Νομίζω ότι αυτό ήταν το έργο. Πιο πολύ έκανε να μας κόψει τα δαχτυλάκια, παρά να, το, να μας το δείξει. Εβή. Παρακαλώ. Μαζέψου. Το είχε με τσοκόψει, μιλάω. Δεν τρέπεσε λίγο. Μόνο αυτό ρωτάω, δεν τρέπεσε. Δεν λες πάλι καλά που έχει τα σχέδια και δεν φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε να στρώσουμε λίγο το μισό. Μια και τα πινέλα βγάζει. Βγάζει λίγο μπλεγάκι. Την αντικάντα πριν ακόμα τι είναι. Κάνω τη φωτοσκέψη μου. Απίστευτο, εδώ στο Fantasy The Art. Όλα μπροστά, γάλα. Από εμάς για μας. Όλα μπροστά. Εντάξει. Δεν μου είσαι σίγουρη το έβρεξες το χαρτάκι, Εσύ το έβρεξες. Το χαρτάκι. Ποιο χαρτάκι. Εδώ. Γιατί κάτω το νιώθω λίγο σκληρούτσικο. Δεν το ψέκασε. Αν εγώ... Σωστό, ναι, εγώ φταίω. Παιδιά, είχε... θέλω να κάνω bullying. Θέλω να κάνω bullying. Α, ναι, να κατεβάσει λίγο την κάμερα. Σωστά. Εγώ. Παρακαλώ, να σας την κατεβάσω την κάμερα εδώ. Ναι. Καλά. Καλά είναι. Λοιπόν. Στρώνω λοιπόν να βγάλω τον αερά. Δεν πάω να περάσω από πάνω
κόλλα, δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Έχω πει ότι στη φωτοτυπία από πάνω δεν περνάμε, έχουμε ανοίξει το air condition. Ωραία. Από πάνω δεν περνάμε κόλλα, έτσι, διότι δεν είναι όπως το ριζόχαρτο για να περάσω, να περάσει μέσα από τους πόρους. Πιο πολύ στρώνω να βγάλω τον αέρα με το πινέλο μου. Μάλιστα. Ωραία, στρώνω λοιπόν και την κόλλα μου. Αυτό είναι φωτοτυπία. Κοιτάω και στο φως να δω αν είμαι εντάξει. Στρώνω προς μία κατεύθυνση. Ωραία. Εδώ δεν το έχω βρέξει καλά. Κάτω, το νιώθω λίγο σκληρό. Έχει κολλήσει. Λοιπόν, θα γυαλοχαρτάρω εδώ ό,τι δεν χρειάζομαι. Ωραία. Να δω και αν επάνω είναι εντάξει. Είναι εντάξει το επάνω στο φωτοστέφανο. Και πάμε λίγο τώρα να στεγνώσουμε. Εντάξει, κάτι πάρα πολύ, καλησπέρα Ευγενία μου. Λοιπόν, κορίτσια, κάτι πάρα πολύ βασικό που θα πρέπει να το κάνετε στο πουρί. Εάν το συνδυάσετε σαφώς με δεκουπάς, οπωσδήποτε το έργο σας πρέπει να το περάσετε βερνίκι, διότι έχει και ένα καλό, έχει και ένα κακό το πουρίνγκ, ότι ψηλό πασαλίβει, έτσι λίγο να μην προσέξουμε, λίγο να μην κάνουμε. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή ότι γίνεται λιγάκι, δεν θα το πούμε πυρεώτικα, αλλά τέλος πάντων γίνεται λίγο χάλια. Οπότε, καλό είναι για να μην μας χαλάσει το έργο μας, έτσι, γιατί εντάξει θα σκουπίσουμε μία, θα σκουπίσουμε δύο με το μορμάντιλο, κάποια στιγμή μπορεί να μας χαλάσει η φωτοτυπία ή το ριζόχαρτο ή ό,τι έχουμε δουλέψει. Άρα λοιπόν, πολύ βασικό και πολύ απαραίτητο, να έχουμε περάσει βερνίκι. Βερνίκι νερού, έτσι το κλασικό μας, δεν με απασχολεί το αν θα είναι ματ, σατινέ ή γυαλιστερό. Ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι να έχω περάσει το βερνίκι μου. Λοιπόν, κατεβάζω λοιπόν, έχω στεγνώσει από την κόλλα και θα πάω να περάσω γρήγορα ένα βερνικάκι νερού, έτσι. Λοιπόν, μόνο τη φωτοτυπία μου. Τι καλά κορίτσια, κύχρε παιδί μου, δεν ακούγεται. Τι θέλεις, τέλος πάντων. Παρακαλώ. Μιλάμε γιατί μιλάτε, δεν μιλάμε. Όχι, να μιλάτε, αλλά να λέτε ωραία πραγματάκια. Για να δούμε λίγο στο φως, αν το έχω περάσει όλο, είμαι καλά. Okay. Πάμε λοιπόν να στεγνώσουμε.
χρησιμοποίησες. Ένα βερνίκι της Max Decor είχα ανοιχτό. Το σατινέ. Νομίζω είναι, ναι, είναι σατινέ. Με βάση το νερό. Με βάση το νερό σαφώς. Ό,τι βερνίκι κορίτσια έχετε, περνάτε πάνω τη φωτοτυπία σας. Ωραία. Λοιπόν. Μου δίνεις... Έχω και... Και το γαλάζιο θέλω αυτό εκεί. Το γαλάζιο. Αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα, ανοίγω. Και πάμε να πούμε... Ναός συγκεκριμένη δεν ξέρω αν έχουμε. Τι πράγμα. Να ξαναδείξω την εικόνα που είναι ένας ναός της. Ρωτάει η κυρία Ελέ. Α, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζω να σας πω που είναι ο ναός της. Κάντε εσείς την εικόνα. Και θα τη βρούμε και το ναό της. Λοιπόν, ωραία, μου τα δίνεις εμένα εδώ πέρα για να εξηγήσω λοιπόν εδώ τώρα στις κυρίες. Λοιπόν, κορίτσια μου, πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε το πουρινγκ. Καταρχάς, εγώ αυτή τη στιγμή έχω το πουρινγκ της Pentart. Είναι ένα υγρό που στην ουσία... Η δουλειά του είναι να βοηθάει και να βοηθάει στο να ρέουν τα χρώματά μου. Να μπορούν δηλαδή να χύνονται πολύ πιο εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και είναι και μια πολύ ωραία τεχνική να το κάνεις και σαν background. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα καμβά με αυτή την τεχνική πίσω και μπροστά να υπάρχει δεύτερη επιφάνεια που θα ντεκουπάραμε ό,τι θέλαμε. Ποια είναι η αρχή του πουρι? Η αρχή του είναι το να επιλέγουμε σαφώς όσα πιο πολλά χρώματα βάλουμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω και την τεράστια επιφάνεια που μου έχει περισσέψει γύρω. Έτσι, αν ήταν ας πούμε μόνο στο καμβάς, εννοείται ότι θα είχα δυνατότητα να κάνω πολλά περισσότερα. Η λογική του όμως είναι ότι επιλέγω να παίρνω χρώματα μέσα από το θέμα μου. Το σωστό να δουλευτεί λοιπόν το πουρινγκ είναι να πάρω χρώματα που μου ταιριάζουν μέσα στο έργο μου. Όσα λοιπόν πιο πολλά χρώματα βάλετε, σαφώς θα βγει και πιο εντυπωσιακό. Εντάξει. Δεύτερον, το πουρινγκ είναι λευκό, οπότε και να μην βάλω λευκό χρώμα μέσα στο έργο μου, δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο χρώμα, ιδιαίτερο λόγο. Βέβαια, το να βάλω πάλι από τη μεριά και να μου χρειάζεται μέσα το λευκό χρώμα στο έργο, εννοείται ότι μπαίνει πουρινγκ και μπαίνει και λευκό. Παρόλο που είναι άσπρο από μόνο του, αν χρειάζεται μέσα το έργο μου, Εύη μου, τι είναι η κρυσταλλοποίηση που είπε η μαμά? Α, το ρωτήσαμε. Ναι, κρυσταλλοποίηση μπορούμε να τη... Κυρία Λίνα, θα το δείτε πρώτα απ' όλα στην βάρκα. Ένα υλικό που είχαμε χρησιμοποιήσει, τη Gadence, το οποίο θα το δείτε σε προηγούμενο μας live. Με την βαρκούλα. Με την βάρκα που είχαμε κάνει. Με την βαρκούλα, το πώς δουλεύετε είναι δύο συστατικό. Εκεί μπορείτε να το δείτε και όπως φαίνεται και το αποτέλεσμα. Και λέω και πάρα πολλές πληροφορίες μέσα. Λοιπόν, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στο Fantasy The Lark και βρείτε εκεί πέρα το έργο που είναι με τη βαρκούλα, όχι με το καράβι, με τη βαρκούλα, με τα πανάκια, με τα τριαντάφυλλα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι, άρα λοιπόν, με ό,τι απόχρωση και να χρειαστούμε, ακόμα και το λευκό, βάζουμε και το πουρι. Χρειαζόμαστε πλαστικά ποτηράκια, πολύ βασικό. Χρειαζόμαστε ξυλάκια για να ανακατέψουμε. Λέω τα υλικά που πρέπει να έχετε. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ τώρα, στο συγκεκριμένο, θα το πάμε βήμα-βήμα, κατεβάζω λοιπόν, να βλέπετε εδώ, θα σας δείξω τις αποχρώσεις, δεν ξέρω αν φαίνονται σωστά τα χρώματα μέσα από τη φωτοτυπία, όμως έτσι όπως είμαι, νομίζω, γιατί δεν βρίσκω το λόγο να γυρίσω ανάποδα, άλλο είναι ο στόχος μου. Λοιπόν, έχω επιλέξει μία απόχρωση, εγώ θα σας δείξω με τη λογική μου. Σαφώς θα λέω τα νούμερα, σαφώς θα τα βάλει και η Εύη τα νούμερα, έτσι. Όμως, θα σας δείξω και τη λογική όλη. Λοιπόν, δείτε λίγο κοντά στη φωτοτυπία πόσο κοντά έχει πάει το χρώμα, ναι, που του ταιριάζει. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι απλά ακριλικά,
το οποίο είναι το 0156. Ωραία. Ένα λοιπόν που έχω ταιριάξει. Προχωράω. Έχω ταιριάξει ένα μπλε σκούρο. Ωραία. Όλο αυτό λοιπόν που κάνει αυτό το blue black. Το έχω επιλέξει λοιπόν να μπει και αυτό μέσα και είναι το 1005. Προχωράω. Έχω επιλέξει μία απόχρωση που κάνει γαλαζοπετρόλ. Νομίζω το βλέπετε μέσα. Εντάξει, το φέρνω κοντά για να δείτε. Που κάνει αυτό το πράσινο μπλε. Mm-hmm. Λοιπόν, το οποίο θα το κατεβάσω λίγο και από την ανάποδη για να το δείτε. Που εδώ έχει πιο πολύ πράσινο. Δείτε λίγο. Ναι. Εντάξει, ναι, νομίζω εδώ το βλέπετε ακόμα καλύτερα. Που είναι σε αυτό το σημείο πιο έντονο. Εδώ λοιπόν έχω βάλει την απόχρωση 50-50, καμία σχέση με τη σειρά που ξέρετε. Ωραία. Και έχω επιλέξει ένα υβριδικό που το έχω ανοιχτό, αλλά μου ταιριάζει πάρα πολύ το γαλάζιο μέσα, το οποίο είναι το ΙΤΑ 036. Εννοείται ότι πρώτα κοιτάμε τι έχουμε στα χρώματά μας που μπορεί να μας ταιριάξει και μετά ψωνίζουμε. Και θα βάλω και ένα μοβ, γιατί υπάρχει η μοβ απόχρωση μέσα στο έργο μου. Έχω λοιπόν ένα υβριδικό, το οποίο θα σας γελάσω ποιο νούμερο είναι, γιατί είναι ήταν 0. Έχει αλλάξει τα φώτα. Ναι, ήταν ένα μοβ τέλος πάντων, κοριτσιά, εντάξει. Λοιπόν, και ήταν επεξηγηματικότατο. Η αλήθεια είναι ότι όσο να πει. Λοιπόν, και πάω να βάλω και μου βγάζει το χρώμα της λεβάντας, έτσι, είναι τέτοια απόχρωση. Λοιπόν, και έχω και ένα μεταλλικό χρυσό, ό,τι μεταλλικό χρυσό έχετε, για ποιο λόγο, γιατί μου το βγάζει μέσα, εντάξει. Μπορείτε να κάνετε πούρινγκ και με μεταλλικά χρώματα, απλώς το ακριλικό του δένει ακόμα καλύτερα. Όμως, πάντα εγώ όταν κάνω, μου αρέσει να βάζω έστω και ένα μεταλλικό μέσα, του δίνει μία πιο έντονη λάμψη. Αν το δείτε, μέσα βλέπετε πόσο ξεχωρίζει το χρυσό, έτσι, και πόσο όμορφα μου δείχνει μέσα τα χρώματά μου. Εντάξει, κορίτσια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Παίρνω το έργο, το βάζω από την άκρη, βάλτε λίγο από εκεί μαριάκι μου, για να έχω λίγο χώρο για να δείξω βήμα-βήμα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και γάρια. Όσες θέλεις Μαρία μπορείς να βάλεις από τις αποχρώσεις, δεν είναι απαραίτητο να μπεις με όλες. Απλώς όσο περισσότερα χρώματα, τόσο πιο όμορφο βγαίνει το αποτέλεσμα του πούριν. Φαίνεται πιο πολύ. Σαν τεχνοτροπία. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν τα γάδια μας. Κάνουμε το έτσι σας εδώ. Εμένα... Τι? Κάποια φλακέτα. Εμένα φέρω από αυτές τις σακούλες που βάζω τα χαλιά μέσα. Φέρω μια να μπω ολόκληρη, γιατί βλέπω από εδώ που κάθομαι θα φύγουν τα πιστολάκια και τα σκάγια. Μα δεν τρέπεσαι λίγο να κατηγορήσεις τη μάνα σου? Δεν τρέπεσαι? Το πουριν και κατηγόρησα. Λοιπόν, 1, 2. Έχω 6 αποχρώσεις εγώ εδώ. Του γκρι. Όχι. Δεν συμφωνεί. Του μπλε. Εσύ πού τις ξέρεις? Ποιες? Τις αποχρώσεις του γκρι. Δεν τις ξέρω. Καμία. Το έργο καμία. Ούτε μία. Και στον κόσμο καμία. Εντάξει. Άλυδες. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Και μόλις κλείσουμε θα σας μιλήσω για τον Ηρώδη. Μαζέψου λίγο. Ευτυχώς έχουμε περάσει την ηλικία που μας ανησυχεί ο Ηρώδης πια. Έχουμε μεγαλώσει πια. Έχουμε βγάλει λοιπόν ένα σετάκι από 6 ποτηράκια. Ναι, ναι. Εξάδα, πάντα. Χριστέ μου, γιατί... Με απλά τριλικά χρωματάκια μπορείτε να κάνει το pouring σας. Λοιπόν. Πάω λοιπόν και βάζω... Αντί για μας, ας προπάτω στην κυριολεξία!
Θα σταματήσει λίγο. Όχι. Σταματάτε όμως να δείτε κι εσείς. Ε. Έτσι, να δείτε κι εσείς λίγο. Να μαθαίνετε. Τι. Τα έκανα. Προχωράω λοιπόν. Από κάπου ξεκινάει. Σταματά. Εσείς θα μάθω, τα έκανες εδώ. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε καμιά ερώτηση. Όχι. Γιατί βλέπω ότι έχετε ένα... Λοιπόν, παραλίγο να λερώσω. Παραλίγο, δεν λέτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και ρίχνουμε μέσα χρώμα. Έχω απορίες. Γιατί. Μας συγχωρείτε για τα ηχητικά. Πάμε τον πρώτο. Αρχίζω λοιπόν σε κάθε ποτηράκι και βάζω ένα χρωματάκι. Από ένα χρωματάκι. Εννοείται, κορίτσια, ότι κοινοποιείτε το βιντεάκι μας. Τι και κερδίζουμε! Και εσύ τίποτα. Α. Οι κυρίες όμως. Ναι, ναι. Θα τις βάλω στο επόμενο πριβέ μόλις μου ετοιμάσω τα ξύλα, βέβαια. Αυτό το ποτήρι δεν το θέλει, αδερφάκι μου. Δεν το θέλει. Αλλάξει τα φώτα. Αυτό πραγματικά δεν το θέλει. Μιλάμε, τώρα κάτσε να δεις που δεν έχει το μοβ μέσα. Άρα, έχει να γίνει. Η κυρία Φωτεινή θα σου πει εκείνη για τον Ηρώδη, γιατί έχει 4 γιους. Το έχει το κατέχει. Έχει κάνει δοκτορά στον Ηρώδη. Λοιπόν, περιμένετε τώρα να δούμε πώς θα πέσει το μοβ. Θα σου πω εγώ ούτε θα το, το νούμερο βλέπουμε, ούτε πώς πέφτει. Για κάτι θα το κάνω λίγο εδώ να αρχίσουμε. Ωραία. Έλα, μάνα μου. Έχει όμως ένα στυλ όταν τα δείχνει. Μιλάμε, είναι, πού να το πω. Επίδομα Δίας. Επίδομα Δίας λέγεται. Όχι, επίδομα Δίας λέω που μου είπε τώρα η Λίγη και να ξέρει. Ναι. Τι έχεις να πεις για μένα, για πες. Λέω ότι, μα τι χάρη, τι τσαχπινιά, τι ταλέντο. Πες από την καινούργια σεζόν με μία εδώ πέρα. Τι κάνει. Με μία από τις δυο. Ναι, από την καινούργια σεζόν από Σεπτέμβρη. Και επειδή σας βλέπω και τις δύο πρόβλημες, θα την κάνετε. Πες να με και ψάχνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη μία. Οπότε όποια κοινοποιήσει το βιντεάκι θα μπει στην κλήρωση για να γίνει αυτή η μία που θα είναι εδώ τις τρίτες. Γιατί από εμάς δεν θα μείνει καμία. Πώς καταλάβατε, έχει τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, και θα βάλω και το χρυσό. Να το αποκάνει. Έλα, τελειώνει τώρα. Άντε. Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Παραίσθηση σπατάλη, έτσι. Έτσι, μ' αρέσει να με σπατάλη. Χαλάρωσε λίγο με τα υλικά εδώ μετά. Το άσπρο είναι το υλικό του πουρινγκ. Το έχεις δείξει το πουρινγκ. Το έχω δείξει 7 φορές. Όχι. Ορίστε. Εδώ. Είναι το συγκεκριμένο είναι της Πεντάρτ, αλλά όλες οι εταιρείες από όσο γνωρίζετε. Σαφώς. Και το υλικό του πουρινγκ. Και είδα ότι και της Καντέλης είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλώς νομίζω ότι τώρα είμαστε σε έλλειψη. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν γλωσσοπιέστρα. Φόβο, πώς το μιλάει το γλωσσοπιέστρο. Εντάξει, να μαθαίνουν και εσείς οι μικροί. Αυτό είναι που μας έβαζε ο παιδίατρος και έλεγε κάνε α. Και μπου, μας το βάζει εδώ στο μέσα που μας ερχόταν το τρέσο στο στόμα. Να δω τις αμυγδαλές και μιλάμε, έβλεπε μέχρι κάτω τον ισοφάγο. Έβαζε, έισε, κορίτσια. Έχεις ξεφύγει σήμερα, εσύ. Τελειώνε τώρα. Έλα, δηλαδή, από χρόνο του γκριτ. Λοιπόν, πάμε. Πήρα ένα χρώμα στην τύχη και ανακατεύω λοιπόν. Βλέπετε ότι αμέσως παίρνει την απόχρωση από το... Και δείτε πόσο ρευστό. Έλα, τελειώνε τώρα. Σου μιλήσεις κανένα άλλη. Αντί για να κατεβεί. Τι κυρία ήταν που λέω, μου λέει, πώς σε ξέρω, λέω, ίσως στα live. Πώς έχουμε γίνει όλα. Α, μου λέει με ένα κοριτσάκι που σου λέει, τελείωνε. Αλήθεια σου λέω. Πολύ καλά, βάθουμε κυρία που με είπε κοριτσάκι. Όχι, το τι έχει στιγματίσει, που λέει την ώρα, λέει, τελείωνε. Τώρα κυρία μου αφήνε.
Αυτή είπε. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Όσο και να φαίνεται ότι βλέπεις το άσπρο το χρώμα και λες εντάξει είναι δυνατόν να μου ξαναβγάλει τόσο έντονο την απόχρωση που έχω δουλέψει και όμως βλέπετε ότι αμέσως με το ανακάτεμα έτσι έρχεται και μου βγάζει πολύ ωραία την απόχρωση που έχω βάλει. Λοιπόν, έχω κάνει το μπλε το σκούρο, έχω κάνει το πετρόλ. Εδώ πρέπει να έχω, είναι αυτό το γαλάζιο, το ηλεκτρικό εδώ πέρα. Ναι. Εάν το θέλουμε λίγο πιο έντονο, εννοείται ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε χρώμα. Και εννοείται ότι μπορούμε να αναμίξουμε και τα χρώματα προκειμένου να πετύχουμε δεν έχουμε. Όχι, όταν θέλουμε να πετύχουμε μια απόχρωση, δεν την έχουμε. Κοίτα να δεις, Εύη, είναι τόσες πολλές οι αποχρώσεις, δηλαδή και ειδικά το pouring, επειδή παίρνουν αρκετά και δεν θα βγει και θα δεις ότι θα γίνουν και αλλαγές μέσα, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το μουφ μας. Αν τυχόν δω ότι μου λείπει, θα μου φέρετε ένα από κάτω, αλλά νομίζω... Αρκετά καλό. Άλλωστε θέλω λίγο μουφ, γιατί δεν έχει πολύ μέσα. Θέλει καλό ανακάτεμα. Νομίζω ότι και το μουφ μας πήγε πολύ καλό. Προχωράω. Πάμε να κάνουμε το γαλάζιο μας. Ό,τι απορίες έχουν τώρα που ανακατεύω και αυτά μου λες, έτσι. Αν κάποιες κυρίες κάτι θέλουν να διευκρινίσουν. Παίζει ρόλο πόσο από το πούριν βάζουμε. Όχι. Α, όχι. Και παίζει κάποιος έγραψε ότι υπάρχει πρόβλημα στον ήχο. Όντως υπάρχει πρόβλημα στον ήχο. Πάντως να ξέρετε ότι δεν παίζει ρόλο. Απλώς καλό είναι να πέφτουν οι ίδιες οι ποσότητες, έτσι, καθαρά με το μάτι. Όμως, εάν τυχόν η επιφάνειά σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, εννοείται ότι από αυτό που έβαζα βάζετε σχεδόν μισό ποτήρι. Αν θέλετε, εμένα δηλαδή θα μου περισσέψει από εδώ πέρα, έτσι, απλώς βάζω λίγο παραπάνω για να το δείτε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, οπότε είναι έτοιμο και το γαλάζιο μου και θα πάω να κάνω και το χρυσό. Δείτε λοιπόν αμέσως πόσο μου βγήκε. Θα μπορούσα να βάλω και ένα λίγο πιο χρυσό ατικέ. Ήθελα να είναι λίγο έντονο. Εντάξει. Αυτό το χρυσό το καθαρό νομίζω ότι του δένει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Είμαι εντάξει λοιπόν. Έχω τελειώσει τις αποχρώσεις μου. Και θα πάω λοιπόν τώρα να κάνω το εξής. Θα πάρω ένα καινούριο ποτηράκι καθαρό. Και θα ξεκινήσω επίτηδες πήρα τα διάφανα για να δείτε λίγο τη λογική του. Ξεκινάω λοιπόν στο καθαρό το ποτηράκι να βάζω χρώματα. Θα πετάξω τα ξυλάκια μου, θα τα κουμπίσω εδώ πάνω για να μπορώ να τα διαχειριστώ τα χρώματα έτσι όπως θέλω. Ίσως βάλω, για να μην μου τρέξει πάνω, λίγο αλουμινόχαρτο. Ωραία. Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία. Ξεκινάω, λοιπόν, αρχίζω και ρίχνω με τη σειρά που μου αρέσει τα χρώματά μου. Σαφώς, κοιτάω τι κυριαρχεί περισσότερο. Εμένα, ας πούμε, θα μου άρεσε να φαίνεται λίγο, όπως έχω κάνει και εδώ, πιο έντονο, το electric, το μπλε, δηλαδή θα μπω λίγο σε αυτά πιο πολύ τα χρώματα. Ξεκινάω λοιπόν και ρίχνω από το μπλε. Θα πάω στο κέντρο να ρίξω το πράσινο. Το πάω με όποια σειρά μου αρέσει. Θα μπω να σπάσω λίγο με το μοβ.
χρυσό. Γαλάζιο. Επιλογή μου αν θέλω να σταματήσω εδώ ή να βάλω λίγο παραπάνω. Θα ξαναμπω με ηλεκτρικ. Θα βάλω λίγο πράσινο ακόμα. Χάσατε? Όχι. Α. Και ίσως βάλω πάλι λίγο, λίγο χρυσό. Νομίζω ότι είμαι εντάξει. Λοιπόν, να μαζέψω λίγο. Θα πάω λίγο πιο εδώ. Στην Άβρο είναι ο ναός, λέει η κυρία Ευγενία. Ορίστε, πώς? Στην Άβρο είναι ο ναός. Α, ναι. Η Παναγία η Θαλασσινή. Το λευκό χρώμα το αφήνουμε με το πούρινγκ ή βάζουμε λευκό ακριβικό. Ναι. Πιο πολύ, κανονικά με λευκό ακριλικό, πούριν ναι. Και λευκό ακριλικό. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν ένα καινούριο ξυλάκι και θα κάνω ένα πολύ απαλό σε σχήμα σταυρού, όχι επειδή κάνουμε εικόνα, πάντα. Λοιπόν, το πούριν, δηλαδή ανακατεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Και όχι πολύ. Σαν να κόβουμε βασιλόπιτα δηλαδή. Περίπου. Ωραία. Λοιπόν. Θα ανοίξω λίγο λουμινόχαρτο γιατί θα τρέξουν διάφορα. Ας καλυφθούμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές θα δείξω λίγο με άδειο ποτήρι. Δώσ' μου ένα ποτηράκι σε παρακαλώ Μαριάν, θέλω να δείξω κάτι. Με άδειο ποτήρι, εάν τυχόν είχα, δηλαδή το δείχνω λίγο με το άδειο για να καταλάβετε. Αυτό εδώ, εάν ήθελα να κάνω μόνο background και όχι να μπω σε όπως τώρα που θέλω να το ελέγχω το που θέλω να πάει και το πώς θέλω να πάει και σαφώς δεν θέλω να καλύψω την εικόνα μου. Εάν λοιπόν είχα έτοιμο το έργο, θα έπαιρνα τον καμπά μου. Δώσ' μου λίγο, Εύη μου, Μαρία μου. Ανασηκώνω λίγο για να με δείτε καλύτερα. Εδώ. Λοιπόν, η διαδικασία θα ήτανε, πείτε ότι είχα άσπρο το καμβά, έτσι. Θα έπαιρνα λοιπόν τον καμβά μου, θα τον γύρναγα ανάποδα και θα καπάκωνα το ποτήρι μου. Θα γύρναγα λοιπόν ξανά και θα ανασήκωνα σιγά σιγά το ποτήρι, ώστε αμέσως τα χρώματα θα αρχίζαν να κατρακυλούσανε και θα πηγαίνανε σε όλη μου την επιφάνεια και θα άρχιζα να κάνω κινήσεις για να μου πάει όπου μου αρέσει περισσότερο το χρώμα. Εντάξει, αυτή είναι η λογική του να κάνω μόνο πούρινγκ στην επιφάνειά μου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι έχω έτοιμα τα χρώματά μου, θα έπαιρνα το ποτήρι ανάποδα το καμπά μου ή το ξύλο μου, ό,τι ήθελα να δουλέψω, ξαναγύρναγα κατά αυτόν τον τρόπο κρατημένο το ποτήρι και μετά σιγά σιγά θα ανασήκωνα το ποτήρι και θα αρχίζανε τα χρώματα να ρέουν. Ωραία. Εδώ λοιπόν όμως πάω να το ελέγξω λίγο μόνη μου. Έχει σημασία η σειρά που μπαίνουν τα χρώματα στο τελευταίο ποτήρι? Όχι καθόλου. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν να ρίχνω τα χρώματα μου. Πολύ εντυπωσιακό. Γυρίζω λοιπόν, το πάω κομμάτι-κομμάτι. Εννοείται ότι θα πάει να τρέξει. Θέλω να καλύψω, δείτε λίγο πώς πέφτουν τα χρώματα. Να είστε καλά κύριε Δημέ. Πραγματικά βγαίνουν μαγευτικά. Το πάω μέχρι την εικόνα, δεν με πειράζει που θα μου λερώσει. Δεν βλέπουνε. Προσπαθώ όσο μπορώ για να μην... Θέλω να πάει μέχρι κοντά στο φωτοστέφανο. Με το ξυλάκι μου θα το φέρω μέχρι εκεί που θέλω και πριν πάω από την άλλη μου πλευρά θα πάρω μόνο μάτιλα
Εδώ είναι που χρειαζόμουν σαφώς το βερνίκι μου. Θα πάω λοιπόν να φέρω αν δεν είχαμε ντεκουπάς, θα βάφαμε κάποιο χρώμα ως βάση λευκό ή μαύρο. Όχι, όχι, τίποτα. Όχι. Είναι καθαρά το ότι χρώματα θέλετε. Τα βάζετε. Χρώματα του πούρινγκ θα ήταν το background μου. Εντάξει, το ποτήρι μέσα είναι μαγικό, έτσι. Mm? Το ποτήρι μέσα είναι μαγικό. Ναι, όντως είναι πολύ ωραίο. Να είστε καλά. Ωραία. Το πήγα λοιπόν εκεί που θέλω. Πολύ ωραίο. Δεν έχω και εικόνα το άλλο. Λίγο, σκουπίζω στην τύχη. Πολύ ωραίο. Και στάζω. Ένα μωρέ. Δεν είναι. Εντάξει, λερώνουμε λίγο, αλλά... Ωραία. Λοιπόν, το πάω, δεν ξέρω, είμαι μέσα έτσι νομίζω, λιγάκι, γιατί και εγώ... Εκεί πάνω δεν φαίνεσαι καλά. Θα το γυρίσω, απλώς προσπαθώ να το φέρω μέχρι εκεί που είναι η... Ωραία. Σαφώς δεν φαίνεται η λάμψη, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία απόχρωση δίνει μέσα το χρυσό, πόσο του πάει. Ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Είμαι μέσα από εδώ νομίζω τώρα, ναι, φαίνομαι ή πρέπει να πάω πιο πίσω την κάμερα. Είμαι καλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε λίγο και από εδώ. Νομίζω φαίνονται που ρέουν τα χρώματα. Καλά, η τεχνοτροπία είναι μαγική, έτσι είναι φοβερό. Και πολύ αδικημένη. Ακριβώς, ούτε σκάμε για την ενσωμάτωση, τη φωτοσκίαση, όλα αυτά, τίποτα, δεν μας απασχολεί τίποτα. Είναι, κυρία Κατερίνα, είναι πολύ εντυπωσιακή. Θα το φέρουμε τώρα όσο γίνεται κοντά στην κάμερα για να δείτε λίγο την εναλλαγή των χρωμάτων, γιατί είναι πραγματικά φοβερό. Είναι πολύ ωραία τεχνική, γιατί είναι με χρώματα τα οποία ήδη έχετε. Ακριλικά χρώματα, απλά είναι μόνο το συστατικό της του πουρι. Ούτε εσείς το είχατε ξαναδεί, νομίζω. Το πουρι μου το έχεις ξανακάνει, αλλά είναι αυτά. Ναι, το είχατε δει που το είχα κάνει με τη Γοργονά. Η κοινοποίηση, αν θυμάμαι καλά, γίνεται μέσα από την ομάδα πρέπει να μπείτε για να γίνει η κοινοποίηση του βίντεο. Πώς επιλέγουμε τα χρώματα. Αν υπάρχει ντεκουπάς, μέσα από το θέμα σας. Διαφορετικά, αυτό που θα ντεκουπάρετε από πάνω,
μπαίνετε ή εκεί που θέλετε να το βάλετε, μπαίνετε με τα χρώματα που σας ταιριάζουν. Έρχομαι λίγο να το γλυκάνω εδώ πέρα, δεν είναι απαραίτητο να το κάνω, μου αρέσει όμως, έτσι. Το έχω αφήσει να τρέξει και στα πλάγια. Αφήνω λίγο γιατί θέλω να στεγνώσω, αλλά θα πάω με το λοιπόν, την έχουμε στο αρχείο μας, μπορείτε να θέλετε είτε τηλεφωνικά, βασικά τηλεφωνικά γιατί δεν το έχουμε στο e-shop, να μας την παραγγείλετε. Λοιπόν, πάω λίγο γύρω γύρω. Δεν έχω εικόνα καθόλου, συγγνώμη. Μαριά, δεν εντάξει από εκεί γιατί δεν βλέπω. Θέλουν πολύ χρόνο να στεγνώσουν τα χρώματα. Εντάξει, θέλουν λίγο, αλλά θα βοηθήσουμε κι εμείς βέβαια με το πιστολάκι. Όπως νομίζω δεν θέλει πάρα πολύ, όπως με τα ακριλικά μας και κάτι λίγο παραπάνω. Είναι ωραίο να γίνει και το πλαϊνό όταν είναι καμβάς. Το αφήνω λίγο για να τρέξει. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει. Πάμε λίγο. Νομίζω ότι τώρα, βέβαια δεν μπορώ και πολύ να το γυρίσω. Μπορείτε να δείτε πώς έχει αγκαλιάσει και πόσο σαν μάρμαρο έχει κάνει τα χρώματά του. Όντως, είναι φοβερό ρε παιδιά. Έτσι, το βλέπετε. Είτε πόσο όμορφα έχουν πέσει τα χρώματα. Εννοείται ότι έχω λίγο στο μυαλό μου την ώρα που το ρίχνω, τι έχω βάλει με τη σειρά, που θα αρχίσουν λίγο να πέφτουν. Βλέπετε ότι από εδώ έχω μπει λίγο με περισσότερο μπλε, γιατί από εδώ έχει πιο πολύ μπλε και βλέπετε ότι από εδώ που μου πρασινίζει έχω μπει λίγο με περισσότερο με το πράσινο. Έτσι, το ρυθμίζω δηλαδή την ώρα που το ρίχνω, όσο και να είναι λίγο να σας φαίνεται περίεργο, μπορούμε πολύ άνετα να το κάνουμε. Λοιπόν. Λίγο εκεί που το πιάσει τα δαχτυλάκια σου, λίγο έδειξε. Εδώ. Ναι, μετά, επειδή το πιέσαι. Εδώ. Εδώ είμαι εντάξει. Λοιπόν, πετάω. Να κλέψω βέβαια μετά. Ναι, όντως φανταστικό, δηλαδή... Μια ζωή με την εδώ. Για να φαίνεται. Πάω λίγο πιο πίσω τα χρώματα για να μπορώ να το πάω και αυτό λίγο αν θέλετε πιο πίσω. Βλέπετε ότι μου έχουν περισσέψει αρκετά χρώματα. Ανασήκωσε τη λίγο που μπροστά σου. Εκεί. Λίγο πιο πίσω τράβα τη. Να φανεί. Εκεί. Ναι. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μην ρέουν τα χρώματα. Το χρυσό φαίνεται περισσότερο από τη μία πλευρά, είναι τόσο όσο. Γιατί έβαλα μία νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ήθελα πιο πολύ να δώσω λίγο λάμψη. Εννοείται ότι θα το γυρίσω να το δείτε, μόλις αρχίσω και στεγνώνω. Και πάλι λόγω της ανάμειξης με τα ακριλικά τα ματ, το χρυσό μην φανταστείτε ότι κάνει τεράστια γυαλάδα, δηλαδή λόγω του ότι είναι μεταλλικό. Κάνει, αλλά... Απλά είναι τόσο όσο. Λοιπόν, κοιτάω να δω αν κάπου θέλω κάτι να κάνω. Κράτησε μου λίγο από εκεί, σε παρακαλώ, για να υπολογίσω περίπου αν το έχω σκουπίσει σωστά. Να δω. Νομίζω ότι είμαι εντάξει εδώ, δεν έχω κάτι παραπάνω. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, οπότε εδώ στρογγυλεύω λίγο το φωτοστέφανο. Βλέπετε πόσο πραγματικά χρειαζόμουν το βερνίκι. Έτσι, μπορώ να σου πω ότι πέσαν και πιο ωραία αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, πάντα το δεύτερο τουλάχιστον. Εδώ έχουν ταιριάξει απίστευτα. Λοιπόν, θα πάω
με το πιστολάκι από απόσταση λίγο. Γιατί θα φύγω στην πρώτη σκηνή. Είναι τόσο τα χρώματα που δεν φαίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι. Εάν έχετε απορία, στεγνώνω με ζεστό αέρα, κορίτσια. Όπως στεγνώνω τα ακριλικά μου χρώματα. Τίποτα διαφορετικό. Πρώτη κρούστα, θα το αφήσω λίγο, μπορώ όμως σιγά σιγά να σας το δείχνω. Το φέρνω λοιπόν να το δείτε όσο μπορώ πιο κοντά. Έχει κάνει την πρώτη κρούστα, πάμε να το δούμε λίγο γύρω γύρω. Νομίζω φαίνονται τα χρώματα. Και εννοείται ότι μπορείς λίγο να μου σηκώσεις την κάμερα για να μην λερώσω. Ωραία, άλλη μία. Να το δούμε λιγάκι πριν προχωρήσω πώς έχουν αγκαλιάσει τα χρώματά του. Έτσι, νομίζω ότι δείχνουν πολύ ωραία. Από μια φωτοτυπία πόσο εντυπωσιακή εικόνα μας βγήκε. Λοιπόν. Θα μπω να κάνω κάποιες τεχνικές ακόμα, όμως θα ήθελα, Εύη μου, έλα λίγο από εδώ να το κρατήσεις και να δείξω. Είναι ευκαιρία, θα λερωθείς λιγάκι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να δείξω λίγο, επειδή έχω εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
Λοιπόν, αν σε κουράζει, ακούμε και το κάπου, δηλαδή δύο λεπτά να δείξω. Είναι ευκαιρία. Λοιπόν, επειδή μου έχουν περισσέψει χρώματα, πάμε λίγο να δούμε στα γρήγορα και εννοείται ότι θα το αφήσω μετά. Δώσ' μου λίγο την εικόνα, το ξύλο. Λοιπόν, έχω ένα κομμάτι ξύλο το οποίο μου έχει λερωθεί με βερνίκι, το έχω στην άκρη λοιπόν εγώ αυτό. Ήταν για να κάνω ένα από την ξυλία μας που έχουμε. Πάμε λοιπόν στα γρήγορα να σας δείξω αυτό που λέγαμε, πώς θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Ωραία. Πώς μπορούμε λοιπόν να δουλέψουμε. Θα μπω, επειδή μου περισσέψανε χρώματα, μπαίνω λοιπόν να το δούμε άλλη μια φορά. Μπαίνω με αρκετό χρυσό. Ελάχιστο θα μπω μοβ. Θα μπω με το μπλε. Είναι λίγο πιο δυνατό χρώμα. Θα μπω με το πράσινο. Να παίξω μόνο με αυτά τα χρώματα. Θα ήταν αναγκαστικά είμαστε σε αυτή την παλέτα, επί πόσο τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Ορίστε. Αναγκαστικά παίζουμε, ναι, παίζουμε με αυτά. Απλώς λέω για να μην πω με πάρα πολλά. Να μπω μόνο με αυτά για να δείτε που μου λέει και για να μην πούμε πάλι να μας βγει πολύ έντονο μπλε. Γι' αυτό έβαλα πιο πολύ χρυσό. Εντάξει, πάμε λοιπόν να ανακατέψω. Ωραία. Και πάμε λίγο να το δούμε άλλη μια φορά σε αυτό που είπαμε τι θα κάναμε αν θέλαμε να το κάνουμε μόνο background. Ακουμπάω λοιπόν την επιφάνειά μου, γυρίζω και αρχίζω να αφήνω το χρώμα μου. Τα χρώματα που περισσεύουν μπορούμε να τα φυλάξουμε. Το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι όπως το υγρό γυαλί κρυσταλλοποίηση, αυτά τα οποία θα μας άμα μείνει θα ξεραθεί. Καλό είναι, γιατί μετά θα πρέπει να το ανακατέψετε, θα πάει να κάτσει κάτω το χρώμα και θα θέλει ξανά να κάτσει, οπότε δεν θα σας βγει ωραίο το πούρινγκ. Καλό είναι να δουλεύετε εκείνη την ώρα που έχει ανακατευτεί και με τα υπόλοιπα. Πάω να βάλω λίγο ακόμα, γιατί δεν μου πέσει πολύ ποσότητα. Γιατί όλα τα χρώματα θέλουν ανακάτεμα. Να είστε καλά, κύριε Λένα. Θα σκληρώσω λιγάκι. Τώρα δεν θα το γυρίσω επειδή ήδη έχω ρίξει. Απλώς θα σκληρώσω λίγο πιο κάτω. Αλλά είναι το τέλειο background, μιλάμε. Νομίζω ότι φαίνεται, έτσι. Ναι, ναι. Ήθελα απλώς να το δείτε πώς αλλιώς μπορούμε να το δουλέψουμε και πόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σαν να είναι μάρμαρο. Φανταστείτε το με άσπρο μαύρο και λίγο χρυσό ή λίγο ασημί. Ναι. Παιδευόμαστε να κάνουμε τα εφέ του μαρμάρου. Ξέχασα να βάλω γάτια, δεν ξέρω να το προσέξετε. Μα και αυτό λες. Είναι και για τις εικόνες είναι φοβερό, πέρα από το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο θέμα που χρησιμοποιήσεις σήμερα. Με χρυσό ασημένιο, αλλά μπορντό, για τις εικόνες με μπορντό, πράσινο, μπλε, σκούρο, όλα τα χρώματα τα εκκλησιαστικά, μπράβο. Το χρυσό, το αντικέ, είναι τρομερή τεχνοτροπία και πολύ εντυπωσιακή και πανεύκολη.
Και πολύ φθηνή. Πολύ οικονομική τεχνοτροπία. Με τα χρώματα που έχουμε. Με τα χρώματα που έχετε. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει και το έτοιμο. Κάποια στιγμή το ξύλο μου αυτό θα το αξιοποιήσω. Για να το δούμε από κοντά. Έτσι, πέφτουν και τα φώτα του εργαστηρίου, νομίζω πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ ωραία, φανταστικό. Πάει για τον Άγιο Νικόλα νομίζω αυτό, πολύ μπλε. Όντως. Μαριάννη, μου κόψει ένα κομμάτι χαρτί, να τα κουμπίσω απλώς για να πιάσω να στεγνώσει μόνο του, αλλά θα το χρησιμοποιηθούμε. Αν, όχι, άνοιξε το από εκεί, για να μαζέψω εγώ και βάλω το μέσα. Χρησιμοποιήσετε σαν background και πάνω εκεί, αφού στεγνώσει μετά, μπορείτε κανονικά να δουλέψετε, να δεκουπάρετε. Φωτοτυπία όμως. Να φταρώσετε. Φωτοτυπία, ναι. Ωραία. Ή να δουλέψετε κάτι με πυλό. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά γίναμε όλη θαλασσινή εδώ μέσα σήμερα. Αλλά ναι, δεν θα έρθω. Εντάξει. Δεν έχουμε και λίγο μουσικό διάλειμμα, να πάω να πληθώ. Δεν έχουμε, όχι, δεν. Λοιπόν, κάτι που βγαίνει πραγματικά γρήγορα είναι όπως τα ακριβώς. Και με φθινοπορεινά θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι πολύ ωραία να κάνουμε τις κολοκύθες μας έτσι. Πώς, με πουρί. Πουρί, ναι. Α, θα φτιάξουμε. Κολοκύθα με πουρί με χρώματα φθινοπορεινά. Ωραία, θα το κάνουμε. Δεσμευόμαστε. Πνευματικό δικαίωμα δικό μου. Όταν θα κάνω, είναι βεβαίως. Πάντα μας βγάζεις μια ωραία ιδέα, αλήθεια. Εσύ που με σνομπάρεις. Εγώ, εσύ που μου κάνεις πουλί. Έλα να σου πω, θυμίσου το, όταν θα φτιάξουμε διάφορα διακοσμητικά... Να κάνουμε κολοκύθα με πουρί. Ωραία. Ή... Και όχι μόνο κολοκύθα, χωρίς να λέω τι και πώς. Όχι, Παναγία μου. Α, ναι, κατάλαβα. Θα είναι κι άλλο, κάτι άλλο. Τα καινούργια που περιμένουμε τα κεραμικά. Και τα βελανιδάκια που δείξαμε πέρσι. Και τα βελανιδάκια. Και περιμένουμε και κάτι καινούργια κεραμικά για αυτό. Και περιμένουμε κάτι καινούργια πολύ special. Ωραία. Πάρτε αυτό τώρα γιατί έγινα από κάπου ξεκινάει και εμένα. Όχι αγάπη μου. Όχι, ο πανικός, όχι αγάπη μου. Τι μίλησες. Τώρα το παίρνω αγάπη μου. Έλα, γατία. Λοιπόν, ωραία. Όλα, όλα μπλε. Μπλε, μπλε. Ωραία λοιπόν. Να την πάνε η Παναγιά μας, εδώ είναι. Μεγάλη χάρη της. Λοιπόν, τι όμορφο που δίνει το ξύλο. Πάμε να σκουπίσουμε και λίγο ό,τι έχει μείνει. Και δεν πιστεύω ότι μαλαιρώθηκες. Όχι, καλέ. Δεν μπορώ μαζί του. Λοιπόν, έχω, θέλω, κόψουμε ένα κομματάκι σειρματάκι, Μαριάνθη. Σε παρακαλώ, λίγο σειρματάκι, γιατί σίγουρα αυτό θα είναι που στεγνώνει. Λοιπόν, για να δω, σίγουρα. Να σου το παγώ. Κορίτσια, τι θέλω να κάνω τώρα. Δεν θα κάνω πάρα πολύ μπερδεμένη δουλειά, να το πω έτσι. Λοιπόν, διαβάζω και εγώ λίγο τα μηνύματά σας. Ελπίζω να, να μην γίνουμε άδικα χάλια, να σας άρεσε το έργο μας. Μαριάθη, κόψε λίγο από το κόλλο στο καλάθι. Κυρία Ελένη, λέει, μόνο ποδαράκι μην κόβει. Τι ποδαράκι. Από τα σχέδια τα κεραμικά που περιμένουμε, μην κόψει ποδαράκια πάλι. Αυτά μόνο τα Χριστούγεννα. Ελαφάκια. Καλά, παίρνουμε ανθρωπάκια. Μην είναι συντονισμένες. Λοιπόν, ήδη έχει κάνει την πρώτη κρούστα. Εννοείται ότι καλό είναι να το αφήσουμε λίγο, έτσι. Η πρώτη κρούστα η σφολιάτα στους 180. Παρακαλώ. Η σφολιάτα λέω στους 180. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Αν μας αφήσουν τα εργαλεία μας. Μαριάνθη, Μαριάνθη, έχουμε άλλο. Έχουμε άλλο ανοιγμένο παλαμίξον θέλω. Μαμά. Όχι, δεν θέλω, θα βγαίνει μεγάλο. Το τέτοιο θέλουμε, καλέ, το φόλ, λοιπόν. Λοιπόν, θα βάλω λίγο χρήσωμα. Συγγνώμη. Το πετάω το μου. Αν και έχει μέσα λίγο. Οικονομία. Και θα το πετάξει, για χαλάρωσε. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, θα το ξεπλύνουμε. Να, Αγία μου. Για χαλάρωσε. Ωραία.
Κάτι πάει λοιπόν. Ωραία. Μισό λεπτάκι, γιατί μου έδωσες πολύ ψηλό σειρματάκι, γι' αυτό είναι λίγο. Εντάξει, κάτι πάει να γίνει. Περίμενε. Μαριά τον άκρο. Πέρε διασταύρος ευρωτόσαυρο. Λοιπόν, πάω λίγο με το foil bond που είπαμε ότι είναι χαρτάκια, εγώ εδώ κολλημένα. Αλουμινόχαρτα, λίγο σπανακόπιτα από το μεσημέρι. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα όπως εσύ. Δεν έχω σπανακόπιτα. Τι εφαγείς μου πεις. Λοιπόν, εσείς θα κοιτάτε μόνο τα μπουκαλάκια ό,τι σας δείχνω. Τα οποία τι έχει κάνει και αυτά. Έλα ρε Εύη. Από κάπα ξεκινάνε και αυτά. Όλα σήμερα από κάπα ξεκινάνε. Λοιπόν, θα πιω λίγο καφέ τώρα, συγχύστε. Λίγο, αρχίζει λίγο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε με την κόλλα ημίξιον. Έχουμε πει ότι η foil bond τη γνωρίζετε, το 99,9% τη γνωρίζετε, έτσι. Είπαμε ότι είναι κόλλα ημίξιον για χρήσωμα. Δηλαδή, επειδή λοιπόν μου κάνει. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε μια απορία. Λάδι σιλικόνης μπορούμε να βάλουμε σε αυτή την τεχνική. Βεβαίως, βεβαίως μπορούμε να βάλουμε. Απλώς ακόμα περισσότερο. Εδώ δεν θέλω να βάλω τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα μου αρέσει να με αφήνει να ρέει τόσο όσο. Το να μου τρέχουν και μετά να μην μπορώ να τα φέρω σε λογαριασμό κτλ. Εδώ στο συγκεκριμένο. Ίσως θα ήταν ωραίο δεν σε μια, αν για παράδειγμα δουλεύατε τη συγκεκριμένη φωτοτυπία σε πιο μεγάλο καμβά. Το λάδι σιλικόνης θα σας βοηθούσε να σας απλωθεί πιο εύκολα. Εύη μου, το συγκεκριμένο, επειδή θέλω να το φέρω, να μπορώ να το ορίζω, δεν θα ήθελα να κάνω, όσο και μεγάλο να ήταν ο καμβάς. Θα ήθελα, αν ήταν όμως να κάνω όπως έκανα το ξύλο, το προηγούμενο, που θέλω να κάνω γρήγορες κινήσεις και να μου τρέξει πιο γρήγορα, ναι, εκεί θα έβαζα. Εδώ όμως το να βάλω για να το βοηθήσω να τρέχει ακόμα πιο γρήγορα, όχι, γιατί θα το γύρναγα από τη μια, θα μου μπαίνει μέσα στην εικόνα μου. Θα πήγαινα από την άλλη, θα μου μπαίνει μέσα στην εικόνα μου. Οπότε δεν το χρειάζομαι για το συγκεκριμένο και γενικά το αποφεύγω όταν έχω ντεκουπαρισμένο θέμα. Μόνο αν είναι background και πάλι το background όταν θέλω να το κάνω σε πολύ μεγάλη επιφάνεια. Εδώ που το έκανα πάνω στο α4 ήμουνα τόσο όσο. Απλώς συμπλήρωσα γιατί δεν έβαλα πολύ ποσότητα, όχι γιατί μου στέγνωσε. Εντάξει, κορίτσια. Λοιπόν. Εδώ πέρα μου έχει τρέξει λιγάκι. Λίγο να το μαζέψω. Ωραία. Ας το μου ένα λεπτάκι. Προχωράω. Έχω γίνει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Θα πάω λοιπόν με την κόλλα μου τη Mixion. Δεν θα πάω κάπου συγκεκριμένα να κάνω. Θα μπω μόνο σε μερικά σημεία ακανόνιστα. Γυρίζω λίγο για να βλέπω και τι βάζω και πού βάζω. Με ρέγουλα το χρήσωμα. Γιατί? Γιατί δεν θέλουμε από Παναγία Θαλασσινή να γίνει η Παναγία Βλαχέρνα. Ουε! Δεν τρέπεσε λίγο? Εσύ δεν τρέπεσε. Χαλάρωσε. Λοιπόν, παίζω ακανόνιστα, δεν ακολουθώ τόσο πολύ το θέμα. Δεν θα πάω με τίποτα στο πρόσωπο της Παναγίας. Θα παίξω μόνο στα μέρη που έχει γύρω γύρω το μαντήλι. Λοιπόν. Βλέπετε ότι ψηλο αυτοσχεδιάζω. Ακολουθώ βέβαια εκεί που έχει, αλλά κάνω δικά μου ακανόνιστα. Πάω λίγο εδώ κάτω. Στην κυριολεξία. Τι πράγμα? Αυτό λέει, μη γίνει Παναγία Βλαχέρνα. Γυρίζω. Μην
Λοιπόν, έχουμε πει ότι αυτή η κόλλα με αφήνει να κάνω τις λεπτομέρειες μου. Μόνο στα ρούχα και στο μαντίλι της Παναγίας μπαίνω. Προχωράω, το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα, να μην σας κουράζω. Λοιπόν, αν βγάλεις κάτι το θέλω. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει, δεν θέλω παραπάνω. Ωραία. Εδώ είμαι καλά, εδώ είμαι καλά. Ωραία. Στο μαντήλι έχω μπει αρκετά. Νομίζω ότι είμαι εντάξει, δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα μπω να στεγνώσω. Ωραία. Πολύ λίγο. Ένα καλό, γιατί δεν έχω βάλει και μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, έχω κόψει ένα κομμάτι χρύσωμα. Έχουμε πει ότι αυτό υπάρχει σε χρυσό, ασημί και σε μπρονζέ. Για όσες κυρίες δεν το γνωρίζετε, είναι με το μέτρο. Είναι ένα από τα πιο οικονομικά χρυσώματα. Το δουλεύουμε γιατί αυτή η τεχνική που έκανα τώρα μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω λεπτομέρειες επάνω στα άμφια των Αγίων. Κόβω λιγάκι γιατί δεν θα μπορέσω, επειδή δεν θέλω ακόμα να λερώσω τα γύρω γύρω μου. Προτιμώ αυτό να ξαναπάρω. Βοήθησέ μου σε παρακαλώ λίγο, κράτησε αυτό. Κολλάνε τα χέρια μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, ακουμπάω. Είναι λερωμένη και δεν μπορώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι ακουμπάω το χρύσωμά μου
τρίχο με κυκλικές κινήσεις και όπου έχει κόλλα νύψιων, το φέρνω κοντά, γίνεται χρήσωμα, φαίνεται εκεί. Ωραία, ό,τι έχω περάσει λοιπόν θα πάει να γίνει χρήσωμα, να μου τονίσει τις λεπτομέρειές μου. Προχωράω λοιπόν. Εγώ ακουμπάω απλώς το χαρτί και όπου υπάρχει η κόλλα, καλά τα χέρια μου εντάξει δεν το συζητάω. Και έχουν πάνω χρήσωμα, κόλλα. Ό,τι θέλεις έχουν τώρα, δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν βλέπεις. Πούρι! Εμένα! Εντάξει, δεν υπάρχει. Βοηθάτε, χριστιανοί. Τι να κάνουμε. Δεν τραβάτε τουλάχιστον αυτά που κολλάνε στα χέρια μου. Εντάξει. Λοιπόν. Ακουμπάω, τρίβω, το ξέρετε οι περισσότερες, το δείχνω και για τις καινούργιες. Ακουμπάω, λοιπόν, έτσι φαίνεται, μέσα. Ναι. Ωραία. Όχι, αν φαίνεται όπως ακουμπάω το χρήσωμα και τραβώντας το μένει το χρυσό. Ναι, θα το δείξουμε και από κοντά μετά, περισσότερο. Λοιπόν, έτσι, εννοείται και το ξαναλέω ότι από πάνω κοιτάμε το χρυσό και το μάτι, το κομμάτι το αφήνουμε από κάτω. Εμείς από πάνω κοιτάμε το χρυσό, εντάξει, το ματ που είναι από κάτω ακουμπάει επάνω στην κόλλα μου, γιατί πολλές κυρίες μπερδεύεστε, μου βάζετε από κάτω, νομίζω ότι το χρυσό πρέπει να μπει. Νομίζω ότι του πάει απίστευτα, γιατί έτσι όπως κάνει αυτές τις ακανόνιστες γραμμές μέσα, νομίζω ότι έρχεται και ολοκληρώνει το έργο μου πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μπω στο πρόσωπο με τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει χρήσωμα μέσα στο πρόσωπο της Παναγίας. Ωραία. Νομίζω ότι πάει απίστευτα. Πάμε λίγο να το δούμε. Φαίνεται. Έτσι πως έχω πάει γύρω γύρω στο φωτοστέφανο της και κάτω στα ρούχα και βλέπετε πόσο όμορφα βγαίνει και γύρω γύρω το υπόλοιπο. Λοιπόν, είμαι εντάξει, προχωράω λοιπόν. Εάν παρατηρήσετε σε κάποια σημεία της φωτοτυπίας μας, όπως είναι εδώ, φαίνεται εδώ, όπως είναι εδώ, όπως είναι εδώ, όπως είναι επάνω στο μαντίλι, κάνει κάποιους λίγο πιο μεγάλους κύκλους από το γαλάζιο, εντάξει, νομίζω φαίνεται, mm-hmm. Ωραία. Εκεί λοιπόν εγώ θα πάω με το μπιστολάκι της θερμοκόλλας, έχω κάποια γαλάζια πετρώματα, πώς να το πω τώρα, από τα κόσμηματά μας και θα μπω να στολίσω, γιατί ναι μεν είναι κλειδάτο, όμως είναι μέσα στα χρώματα και του ταιριάζει απόλυτα. Εντάξει, δεν κάνει έντονο κοντράστ για να μου χαλάσει την εικόνα. Γενικώς πάντα στολίζουμε τις εικόνες μας.
με καθοδηγεί λοιπόν το σχέδιο. Δεν έχω βάλει πάνω, 4-5 έχω βάλει μόνο, δεν θέλω να το φορτώσω σε μερικά σημεία. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είμαι καλά, δεν θα βγω. Συγγνώμη. Δώστε μου ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Λοιπόν, πήγα λοιπόν και κόλλησα στα σημεία που ήθελα, τόσο όσο βλέπετε ότι είναι σε γαλάζια απόχρωση και του πάει πάρα πολύ, όπως και αντίστοιχα με κάποια που και αυτά 4-5 θα βάλω, μικρά, κάνουν σαν διαμαντάκι και αυτό στα χρώματα τα γαλάζια κάνει τα κοψίματα του διαμαντιού, δηλαδή στην ουσία. Θα πάω και σε αυτό, σε μερικά πάλι σημεία. Πού είναι το άλλο, γιατί δεν έχω και εικόνα που έχω βάλει. Μήπως θυμάμαι, νομίζετε. Εδώ. Λοιπόν. Είναι όλα γαλάζια εδώ μεταξύ. Ψάχνω να τα ξεχωρίσω. Κόλλησα ανάποδα και μένει στο χέρι μου. Δεν θέλω να βάλω, δεν νομίζω ότι έχω κι άλλα, τα μοίρασα για να βάλω και στα δυο, οπότε θα βάλω κι άλλο ένα κάπου εδώ και νομίζω ότι εδώ τελειώνω το στόλισμά μου. Λοιπόν, ό,τι αφορά που πολλές φορές βάζουμε επάνω στην Παναγία. Δείχνω λοιπόν. Ωραία. Και έρχομαι λοιπόν τώρα, θα κάνω ένα γρήγορο στέγνωμα. Τελειώσω το έργο μου ως εξής. Θα πάω να δουλέψω επάνω μόνο στην εικόνα μου, okay, ένα πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό βερνίκι για να έρθω να σφραγίσω το έργο μου, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο μου ταιριάζει και απίστευτα και θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί μου ταιριάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας δείξω το βερνίκι, το holograph, το οποίο είναι ένα βερνίκι με βάση το νερό, δεν έχει καμία σχέση με τα βερνίκια που γνωρίζουμε, τα ρευστά. Σας το δείχνω μέσα, είναι σαν να είναι πάστα στην ουσία, το βλέπετε ότι είναι πηχτό, δεν τρέχει δηλαδή, okay. Και ενώ το βλέπετε ότι είναι ένα άσπρο υλικό, μου βγάζει μέσα ένα glitter, το holographic. Το holographic είναι το σκαντένς, το οποίο θα το ξαναδείτε. Θα το δείτε στο επόμενο μου live. Είναι λοιπόν απίστευτο και θα σας πω γιατί. Γιατί μου αφήνει μέσα glitter σε όλες τις αποχρώσεις
Και εμένα προσωπικά μου βγάζει σαν να μου προσαρμόζεται. Δεν είναι ακριβώς glitter. Θα σου πω, ένα λεπτό. Σαν να προσαρμόζεται στα χρώματα που έχω δουλέψει. Δηλαδή, το δούλεψε πάνω στην ουρά της γοργόνας και θα ήθελα λίγο, αν μπορείς να το φέρεις λιγάκι, να το δούνε. Και αντίστοιχα, θα ήθελα, εδώ που το δούλεψα, μου έβγαλε άλλες αποχρώσεις και άλλες αποχρώσεις εκεί. Και θα το ξαναδείτε πάλι να το δουλεύω πριν κλείσουμε. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν με το πινέλο μου και θα ξεκινήσω να περνάω. Κάτσα πάρω ένα πιο μαλακό πινελάκι. Ωραία. Θα περνάω. Αφήνει ένα υλικό που θα έλεγα, άλλοι θα το λέγανε glitter. Εγώ προσωπικά θα το έλεγα σαν να είναι και ίσως και χρήσωμα. Πάμε λοιπόν να περάσουμε την εικόνα μου. Θα περάσω και πάνω από αυτά που έχω κολλήσει. Περνάω από παντού. Το δουλεύω πάντα εγώ προσωπικά προς μία κατεύθυνση. Βγάζει σαν να αφήνει επάνω ένα πολύ σαν λιωμένο χρήσωμα. Θα το δείτε κοντά. Σε ευχαριστώ, ένα λεπτάκι θα το πάρω αμέσως. Όπου θέλετε να δώσετε λάμψη. Όπου δεν θέλω απλώς να περάσω ένα βερνίκι, θέλω να του βγάλω και κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα το φέρω κοντά να καταλάβετε τι εννοώ. Εγώ στο άλλο μου το έργο, αυτό που έφτιαξα και έχω φωτογραφίσει, έχω περάσει και επάνω το pouring. Μπορείτε να μπείτε άνετα. Εγώ δεν θα μπω τώρα γιατί ακόμα είναι νοπό. Εάν στεγνώσει όμως, εννοείται ότι θα περάσω και το pouring από πάνω. Για να μου βγει ακόμα πιο ομοιόμορφο και θα δώσει απίστευτη λάμψη και πάνω στο γύρω-γύρω μου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλά, δεν θέλω να βάλω παραπάνω. Αν θέλω κάπου να τονίσω, μπορώ να ξαναεπέμβω, αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλά. Ενώ το βλέπετε παχύρευστο, μόλις το απλώστε, λιώνει, να το πω έτσι. Πάμε λίγο να το δείτε από κοντά, εάν μπορούμε. Οπ, εδώ, μου πέσει πολύ. Γίνεται διάφανος αφού μόλις στεγνώσει. Λοιπόν. Δεν έχετε νομίζω. Δείτε λίγο τη λάμψη που βγάζει. Βγάζει ένα χρήσωμα εδώ που βγάζει σαν να είναι μπλε πράσινο. Μπλε πράσινο. Το χολογράφικο ουσιαστικά και σαν την ορολογία αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή βγάζει μια πολυχρωμία. Μια πολυχρωμία σαν να προσαρμόζεται εκεί που θέλουμε. Δείτε το λίγο και κάτω, αν φαίνεται. Το πάω λίγο σιγά σιγά, φαίνεται. Κάνει μέσα. Λοιπόν, το γυρίζω και επάνω. Νομίζω στο πρόσωπο λίγο που κάνει και το πιο βέβαιο. Γιατί είναι πολύχρωμο και σαφώς σας ξυγελάει. Από κοντά είναι απίστευτο. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω, ανεβάζω λίγο την κάμερα καταρχάς, να δείτε λίγο το έργο ολοκληρωμένο. Έτσι. Βλέπουμε τα νερά του πουρι, νομίζω, αρκετά καλά. Βλέπουμε το χρήσωμα, μέσα το glitter μας. Νομίζω ότι βγάλαμε πραγματικά μία πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη εικόνα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα το δείτε, εδώ είναι το έργο που κάναμε το πριβέ με την ουρά της χοργόνας, το οποίο επάνω δουλέψαμε με λουλούδια, με πυλό, κοχύλια και αστερίες. Εάν δείτε επάνω στην ουρά, έχουμε δουλέψει το ίδιο υλικό, δεν ξέρω αν φαίνεται βή. Λοιπόν, και πάνω στα λουλούδια. Έχει πάρει αποχρώσεις του ροζ.
το χρήσωμα. Το χολογράφι μιλάω πάλι, έτσι, που περάσαμε όλη την ουρά. Δεν ξέρω αν γυαλίζει και αν φαίνεται. Εντάξει, κορίτσια, αυτό ήταν που το δουλέψαμε και εκεί και θα το ξαναδείτε να το δουλεύουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος. Α, θες να το δείξεις εδώ που είναι πάνω στο πούριν. Α, μπράβο, ναι, σωστό. Ναι, για να το δούμε λίγο και πάνω στο πούριν, που το έχω δουλέψει. Έτσι, που έχει στεγνώσει, που είναι ok, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εύη, φαίνεται, πρέπει να το γυρίσω κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει, είμαστε ok. Το δείχνω για άλλη μια φορά. Βλέπετε το χρήσωμα, το glitter, το βερνίκι, έτσι, το πουλ, τα χρώματα, το πως έχουν κατρακυλήσει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και σήμερα το έργο μας, αρκετά πρωτότυπο νομίζω, πολύ ιδιαίτερο. Και το κομμάτι εδώ, το ξύλο μας, το οποίο ακόμα βέβαια δεν το έχω στεγνώσει, να το δούμε λίγο, έτσι, πως έχει κάνει τα χρώματά του. Ωραία. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να το δείτε λίγο και διαφορετικά το πουρίν. Και όσες κυρίες δεν το έχετε δουλέψει, νομίζω ότι πραγματικά άξιζε τον κόπο να το γνωρίσετε. Δεν έχω κάτι άλλο. Αν κοινοποιήσετε, θα γίνετε. Οι προηγούμενες κυρίες ήδη μπήκανε νομίζω στην ουρά της Γοργόνας. Στο επόμενό μας, γιατί πιστεύω θα γίνει κι άλλο ένα πριβέ, θα μπείτε μέσα. Λοιπόν, μετά την κλήρωσή μας, την άλλη Τρίτη εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν θα πω ή να πω τι όχι, έχει όχι, να κάνει. Είναι πάλι θαλασσινό. Αγαπήσατε πάρα πολύ τα ψάρια, τις φάλαινες με τα σπιτάκια, τους γλάρους μας, τους αστερίες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Και επειδή μου το ζητήσατε, δεν θα πω όμως τι, στο επόμενο λοιπόν είναι άλλο ένα που θα έρθει να κλείσει το σετ μας και είναι και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για όσες κυρίες ασχολείστε και με βαφτίσεις και διάφορα τέτοια στολισμούς. Και όπως μου είπατε και πολλές, θέλετε να το ταιριάξετε και αντίστοιχα με τον καβά που δείξαμε. Για όσους δεν κατάλαβαν, τα πω όλα. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, δεν έχουμε κάποια απορία, μπορούμε να κλείσουμε. Ραντεβού την Τρίτη και ίσως και όχι, ανάλογα τα κέφια μου. Μπορείτε να με δείτε κάπου ξαφνικά. Okay. Μπορεί και μετά. Δεν ξέρω, μείνετε συντονισμένες με το Fantasy The Lab. Έχετε την αγάπη μου. Πιο θαλασσινά χέρια πεθαίνεις. Γεια κορίτσια, γεια σας, να προσέχετε.